Στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο του 2021 έπεσε ο πληθωρισμός τον περασμένο Μάρτιο, καθώς ξεφούσκωσε στο 4,6% από 6,1% το Φεβρουάριο, με την ακρίβεια στα τρόφιμα ωστόσο να συνεχίζει να καίει τους καταναλωτές. Κόψαμε τις γραβιέρες, κόψαμε τις φέτες τις καλές. Η πτώση του πληθωρισμού οφείλεται στη μείωση των τιμών ρεύματος κατά 25,8% σε σχέση με πέρσι το Μάρτιο, του πετρελαίου θέρμανσης κατά 22,1% και γενικότερα των καυσίμων κατά 7,2%. Όλα είναι ακριβά, όλα. Όλα έχουν πάει πάρα πολύ επάνω. Αντίθετα, ο δείκτης των τροφίμων έτρεξε το Μάρτιο με αυξήσεις 14,3%, δηλαδή τριπλάσεις από το γενικό μέσο όρο. Η αύξηση ήταν 15,6% στο ψωμί, 23,1% στα γαλακτοκομικά, 17,5% στα έλαια και 19,8% στα κρέατα. Ο πόλεμος για την τιμή του αρνιού πάντως καλά κρατεί. 13-13,5 ευρώ πωλείται το καλό αρνί. Μπορεί να πάρεις λιγότερο και να πάρεις πιο ποιοτικό όμως. Γιατί μερικές φορές το φτηνό δεν είναι και ποιοτικό, δεν είναι και καλό. Και όπως λέει και ο λαός, το φτηνό κρέατουν τα σκυλιά. Οι κτηνοτρόφοι ετοιμάζονται να προσφύγουν νομικά, καταγγέλλοντας ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης στηρίζει τη δημιουργία καρτέλα από τα σούπερ μάρκετ σε βάρος των κτηνοτρόφων, με την ένταξη του αρνιού στο καλάθι του Πάσχα. Η αποτυχημένη πολιτική του κυρίου Γεωργιάδη να κρατήσει χαμηλά τις τιμές για να μπορεί να φάει ο κόσμος, δεν θα την υποστούμε εμείς όλοι. Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, η τιμή του αρνιού στο καλάθι του Πάσχα είναι από 9,69 έως 10,9 ευρώ το κιλό και στο κατσίκι από 9,9 έως 10,9 ευρώ το κιλό. Ο ανταγωνισμός λειτουργεί υπέρ των καταναλωτών, όσο και να φωνάζουν ορισμένοι. Είμαι υπερήφανος που με την πολιτική μας πετύχαμε τελικά χαμηλότερες τιμές από το 2019. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το πασχαλινό τραπέζι αναμένεται να κοστίσει ακριβότερα από πέρσι. Το τραπέζι θα κοστίσει κατά 12,6 ακριβότερο. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Καταναλωτών, για ένα τραπέζι 6 έως 8 ατόμων, το κόστος ανεβαίνει από τα 296 ευρώ που ήταν πέρσι στα 334 ευρώ φέτος.